που παραδόθηκαν στις φλόγες τα ξημερώματα, συνολικά 7 λεωφορεία και ένα μίνι μπας συγκεκριμένης εταιρείας, η οποία εκτελεί αεροδρόμια δρομολόγια προς το αεροδρόμιο. Πρέπει να πούμε ότι η φωτιά εκδηλώθηκε σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία γύρω στις 3 και 10 τα ξημερώματα, με τις εκρήξεις να σημειώνονται διαδοχικά. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες και σύμφωνα με τα υποδιερεύνηση στοιχεία, η πυρκαγιά φαίνεται να τέθηκε κακόβουλα. Μάλιστα, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας έδωσε συγκεκριμένη κατεύθυνση στην αστυνομία, η οποία διερευνά όλα τα ενδεχόμενα. Ωστόσο, όπως αναφέραμε, πρόκειται για κακόβουλη ενέργεια. Οι έρευνες στρέφονται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει οποιαδήποτε σύλληψη. Όλα όσα διαδραματίστηκαν τα ξημερώματα, Μαρίνα, καταγράφηκαν από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής. Όλα αυτά βρίσκονται στο μικροσκόπιο των μελών του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας, τα οποία διερευνούν την υπόθεση εμπρισμού. Η καταστροφή είναι πολλών χιλιάδων ευρώ. Έλενα, και συγγνώμη που σε διακόπτω δεν κιόλας. Έχει εκτιμηθεί. Βλέπουμε την εικόνα που μας έχει στείλει νωρίτερα, είναι χαρακτηριστική. Βλέπουμε όμως και το σημείο στο οποίο βρίσκεσαι εσύ, ότι εξακολουθεί να βγαίνει καπνός και, αν δεν κάνω λάθος, κάτω χαμηλά στα λάστιχα του λεωφορείου, δίπλα στο οποίο στέκεσαι, υπάρχει ακόμα φλόγα. Έτσι ακριβώς, Μαρίνα, με τη βοήθεια του κινηματογραφιστή μας μπορούμε να δούμε και την εικόνα. Υπάρχουν ακόμη κάποιες εστίες φωτιάς. Μαρίνα, πρόκειται για τα κόκκινα λεωφορεία της εταιρείας, τα οποία παραλήφθηκαν μόλις πριν από 10 ημέρες. Δεν είχαν τεθεί ακόμη σε λειτουργία. Είναι μόλις 10 ημερών. Η εταιρεία τα είχε σταθμεύσει σε περιφραγμένο χώρο εδώ στην Οδό Ελευθερίας στην Αραδή, που ήταν έτοιμα για χρήση. Ωστόσο, τα ξημερώματα, λόγω κακόβουλης ενέργειας, όπως αναφέρουν τα υποδιερεύνηση στοιχεία, παραδόθηκαν στις φλόγες, με αποτέλεσμα να βλέπουμε όλο αυτό το σκηνικό της καταστροφής. Οι ζημιές υπολογίζονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ, παρόλο που τα λεωφορεία καλύπτονται από ασφάλεια. Εν τούτης, η καταστροφή εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται το σημείο σε πολύ κεντρικό σημείο της περιοχής της Αραδή, που κοντά είναι η βιομηχανική ζώνη της Αραδή, που ενώ το σημείο αυτό γυτνιάζει ακόμη και με κατοικίες αλλά και άλλες επιχειρήσεις της περιοχής, είναι πολύ κοντά στον αυτοκινητόδρομο. Φυσικά και υπήρξε κίνδυνος τραυματισμού αλλά και επέκταση της πυρκαγιάς. Βεβαίως, βεβαίως. Υλικό ήδη βρίσκεται στο μικροσκόπιο των μελών του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λάρνακας, οι οποίοι βρίσκονται επιποδός από νωρίς τα ξημερώματα, διερευνώντας αυτή την πολύ σοβαρή υπόθεση. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλενα Λουκά. Στο μεταξύ, να πούμε βεβαίως ότι έχουμε επικοινωνήσει με την εταιρεία. Αυτό που μπορούμε να μεταδώσουμε για να μην ανησυχήσει ο κόσμος είναι ότι όλες οι διαδρομές από όλες τις πόλεις, από και προς το αεροδρόμιο, θα γίνουν κανονικά σήμερα.